Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Η εκπομπή Ένα Live News είναι και απόψε κοντά σας. Μαζί θα είμαστε περίπου έως και τις 8.30 με θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ξεκινούμε όπως πάντοτε με τα κρούσματα του κορονοϊού. Είναι ελαφρά πεσμένος ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων για σήμερα Δευτέρα, αλλά αυτό συνηθίζεται. Έχουμε 1.724 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Ωστόσο έχουμε ένα ρεκόρ των διασωληνωμένων συνανθρώπων μας. Είναι 738 αυτήν την ώρα οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 65 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επίσης. Να δούμε και τι γίνεται και στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είχαμε σήμερα Δευτέρα 2 θετικά κρούσματα στη Δράμα, 10 στον Εύρο, 1 στη Θάσο, 11 στην Καβάλα, 3 στην Ξάνθη, 6 στη Ροδόπη και 19 στις Σέρες. Βεβαίως, στις 2 Απριλίου να ενημερώσουμε επίσης ότι ανοίγει η πλατφόρμα για τους πολίτες 65 έως 69 ετών για την υποβολή αίτησης για τον εμβολιασμό, για το ραντεβού εμβολιασμού, όπως ανακοίνωσε μάλιστα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε νωρίτερα ανακοινώσεις, νέες ανακοινώσεις από τον Υπουργό των Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Νέα μέτρα στήριξης λοιπόν για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους αλλά και τους ανέργους. Ωστόσο παραμένει ακόμη άγνωστο το τι θα γίνει με το λιανεμπόριο. Ο ομάδα λοιμοξιολόγων υποστηρίζει ότι πρέπει να ανοίξει το λιανεμπόριο διότι φαίνεται ότι η διασπορά των κρουσμάτων του κορονοϊού τουλάχιστον δεν μπορεί να επέλθει από τα μικρά καταστήματα και τις επιχειρήσεις, μιας και συνωστισμός από την άλλη παρουσιάζεται και στα σούπερ μάρκετ αλλά και σε εξωτερικούς χώρους. Θα πάμε στο ρεπορτάζ, θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε το τι θα γίνει και με την εστίαση. Μένετε μαζί μας. Η κυβερνητική εκπρόσωπος μίλησε για το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών, την εστίαση, τον τουρισμό, τα self-test και τα εμβόλια. Στόχος είναι το σταδιακό και ελεγχόμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Και το λιανεμπόριο και βεβαίως η επανέναρξη της διαζώσης εκπαίδευσης, κυρίως στα λύκεια και στα γυμνάσια, αποτελούν προτεραιότητα. Το λέω αυτό διότι τα μεγαλύτερα παιδιά και δίτολοι και έχουν μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός της σχολικής τάξης είναι ομάδες μεγαλύτερων παιδιών που θα μπορούν και πιο εύκολα να τεσταριστούν και είναι και τάξεις για τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει μια κάποια παράταση του σχολικού έτους. Το λιανεμπόριο προφανώς, η σειρά με την οποία θα γίνουν, αν γίνουν, αν καταφέρουμε και αν το επιτρέψουν βέβαια τα επιδημιολογικά δεδομένα και η Επιτροπή των Ειδικών, θα κριθεί και αυτό. Θέλω να πω ότι το πλαίσιο αυτό της στρατηγικής και της συμπληρωματικής παρουσιάστηκε και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα κρίνει και με βάση αυτό. Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, πάντα υπάρχει σχέδιο. Ας το πούν οι ειδικοί. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, επειδή υπάρχει πίεση ακόμα στο ΕΣΥ, είναι ότι το ΕΣΥ αντέχει και υπάρχει ένα ενθαρρυντικό σημάδι τις τελευταίες μέρες. Έχουμε μείωση των εισαγωγών των νοσηλιών για COVID στα νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα θετικό δείγμα που ναι, αυτό μας είπανε προηγουμένως. Αυτό μας είπανε προηγουμένως και από τον Τζάνι. Το λέω, διότι οι διασωληνωμένοι, με συγχωρείτε, οι διασωληνωμένοι που βλέπετε είναι η εικόνα, εικόνα της πανδημίας των προηγούμενων εβδομάδων. Είναι πιο ασφαλές να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα από όσο λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ με τον συνωστισμό, δήλωσε στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές να λειτουργήσουν τα καταστήματα τα εμπορικά από τη λειτουργία των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε όλοι ως πελάτες τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Από την άλλη μεριά, το λιανικό εμπόριο δεν ενεχοποιείται εδώ και ένα χρόνο για συρροή κρουσμάτων στους χώρους άσκησης δραστηριότητας.
Άλλωστε υπάρχει το υγειονομικό πρωτόκολλο, το ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά, άρα οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να ανοίξουν και με ασφάλεια και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνονται περαιτέρω ήδη οι επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και να μην επιβαρύνεται και η εθνική οικονομία, η οποία χάνει πάρα πολλά χρήματα μηνιαίως. Δηλαδή αυτό που χάθηκε το πρώτο τρίμηνο του χρόνου σε κύκλο εργασιών ξεπερνάει τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να λειτουργούμε με την λογική τουλάχιστον του click inside από τον περασμένο Δεκέμβριο. Κάτι που είχαμε προτείνει αλλά δεν έγινε αποδεχτό από την πλευρά της πολιτείας. Το εμπόριο δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία, επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Γιάννης Κελγιώργης, επισημένοντας ότι αυτό το Πάσχα πρέπει να κινηθεί η αγορά κανονικά. Χαιρόμαστε που άρχισαν οι λοιμοξιολόγοι να αφουγκράζονται τις αγωνίες μας και τους προβληματισμούς μας όλους αυτούς τους μήνες, ότι η αγορά και ιδιαιτέρως το λιανικό εμπόριο δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επιβαρύνει το λιγότερο δυνατό και πρέπει σιγά σιγά να επανεκκινήσει η αγορά και το λιανικό εμπόριο, γιατί αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση πλήττεται ανεπανόρθωτα η ελληνική οικονομία, η οποία όπως πολύ σωστά ξέρουμε προέρχεται από μια δεκαετή κρίση και έφτασε τώρα ο κορονοϊός να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης είναι και το να τηρηθούν τα μέτρα από τον καθένα μας. Υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον πληθυσμό. Κλείσαμε ένα χρόνο πριν λίγες μέρες με lockdown, με άνοιξε κλείσε με τη μέθοδο του ακορντεόν. Ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί. Η εστίαση που ο κόσμος πήγαινε και διασκέδαζε, περνούσε την ώρα του, έχει περίπου 6 μήνες που είναι κλειστή. Νομίζουμε ότι πρέπει να επανέλθει η εστίαση, πρέπει να έρθουν όλες οι λειτουργίες φυσικά με όλους τους υγειονομικούς περιορισμούς, διότι αν δεν ανοίξει η εστίαση, ο κόσμος θα μαζεύεται στα σπίτια από την κόπωση, θα μαζεύεται στις πλατείες και στα παγκάκια και θα βλέπουμε σκηνές συνωστισμού. Βλέπουμε πολύ καλά ότι το τρίτο κύμα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος βρήκε τη χώρα με κλειστή την εστίαση και με κλειστό το λιανεμπόριο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το τι θα γίνει με την εστίαση. Θα καλησπερίσουμε τηλεφωνικά σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τον γραμματέα καφεζιθοπολών της Καβάλας, τον κύριο Μιχάλη Μεταξά. Καλησπέρα σας, κύριε Μεταξά. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είπε σήμερα ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Σκέρτσος, ότι θα ανοίξει η εστίαση τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε έτσι ως ένα πρώτο μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση για το άνοιγμα της εστίασης? 15 ή 19 λέει η κυβέρνηση επισήμως. Κοιτάξτε να δείτε, καλά τα πλάνα, καλά τα σχέδια, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί η λειτουργία της εστίασης στους εξωτερικούς χώρους, μιλάμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλές. Κανένας δεν μπορεί να μας προσδιορίσει αν στις 19 Απριλίου οι συνθήκες θα είναι καλές ή αν δεν θα έχουμε βροχές ή χιόνια ή κρύο. Θεωρώ ότι αν οι συνθήκες είναι καλές θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε και κόσμο στους εσωτερικούς μας χώρους με μία προϋπόθεση, όπως το είχαμε και το καλοκαίρι και την άνοιξη πέρυσι και το φθινόπωρο. Όποια καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να έχουν ανοιχτά τζάμια, να μπορεί η εστίαση να δουλέψει και μέσα, διότι είναι άδικο να μπορούν να δραστηριοποιηθούν μόνο οι συνάδελφοι που έχουν εξωτερικό χώρο. Αυτοί που δεν έχουν εξωτερικό χώρο τι θα κάνουν? Σε περίπτωση που μπορούν να ανοίξουν τα τζάμια τους, γιατί να μην λειτουργήσει και στους εσωτερικούς χώρους? Ναι, έχοντας πάντοτε τις απαραίτητες αποστάσεις, κύριε Μεταξά. Οι απαραίτητες αποστάσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα εννοούνται, όπως τα είχαμε και πέρυσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο να λειτουργήσει η εστίαση ή τα καφέ μόνον όσοι έχουν εξωτερικούς χώρους. Ναι. Τώρα, είχαμε και νέα βοήθεια, νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας και ο Κωστής Χατζηδάκης. Για την εστίαση, κύριε Μεταξά, είστε έτσι ευχαριστημένοι από τα όποια μέτρα
έχει ανακοινώσει και έχει εφαρμόσει μέχρι και τώρα η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα καινούργια μέτρα που λέτε ότι σήμερα ανακοίνωσαν, δεν τα ξέρω, δεν το έχω ακούσει. Ναι. Πρέπει να τα ακούσουμε, να τα αξιολογήσουμε, γιατί και άλλες φορές έχουν πει μέτρα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ή ήταν άσκοπα, όπως ας πούμε η δωρεάν παραχώρηση θερματικών σωμάτων. Είμαστε κλειστοί, ποια θερματικά σώματα, τι να τα κάνουμε. Οπότε ας εκτιμήσουμε λίγο, ας δούμε λίγο τα μέτρα, να δούμε και πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί είχαν πει και για την χρηματοδότηση των επαγγελματικών μας δανείων, είχαν πει και για χρηματοδότηση των παγίων των επιχειρήσεων. Τίποτα από αυτά δεν είδαμε. Απλά εξαγγελίες μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει. Εδώ είμαστε να τα δούμε, να τα αξιολογήσουμε και να τα ξανασυζητήσουμε. Φαντάζομαι και οι επιχειρήσεις της εστίασης έχουν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή, κύριε Μεταξά. Ναι, κάποιες επιχειρήσεις έχουν λάβει επιστρεπτέα, κάποιες πολύ ελάχιστα, κάποιες πολύ λίγες, κάποιες καθόλου ίσως, εξαρτάται τους τζίρους, τους υπαλλήλους και όλα αυτά. Ναι. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο κλάδος μας είναι ο πιο πολύπαθος κλάδος, διότι κλείσαμε τον Νοέμβριο για έναν μήνα με το πρόσχημα ότι θα ανοίγαμε για τα Χριστούγεννα και έχουμε κλείσει περίπου 6 μήνες. Θα κλείσουμε. Ναι. Δηλαδή μέσα στο διάστημα ενός χρόνου δουλέψαμε μόνο 3 μήνες, 4. Άρα, με μηδέν τουριστική κίνηση. Ουσιαστικά εσείς τι ζητάτε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για να μπορείτε να πείτε ότι θα ανοίξετε τα καταστήματά σας και θα λειτουργήσετε έτσι όπως πρέπει? Τουλάχιστον μία επιδότηση, όχι επιστρεπτές προκαταβολές των παγίων μας, όλους αυτούς εμείς είμαστε κλειστά. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουμε και οικογένειες, έχουμε και συνεταίρους. Δεν έχουμε. Πώς να ζήσουμε 5 μήνες χωρίς καθόλου έσοδο, διότι η επιστρεπτέα προκαταβολή στην ουσία είναι ένα δάνειο. Ναι. Δεν μας λέει κανένας ότι τον Ιανουάριο που θα μας αρχίσουν να μας ζητάνε θα μπορούμε να πληρώνουμε. Ναι. Να πληρώνουμε πια αυτά που πήραμε για να επιβιώσουμε ή τα χρήματα που θα έχουν συσσωρευτεί. Διότι όταν ξαφνικά κλείσαμε, ήμασταν λειτουργία και στο κύλημα κάποιων χρεών, τα οποία μας περιμένουν στο άνοιγμά μας. Ναι. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οπωσδήποτε ένα κεφάλαιο για το ξεκίνημα του κάθε καταστήματος και τουλάχιστον μια επιδότηση των παγίων όλων αυτών των μηνών. Ναι. Ήταν πολύ σωστή η κίνηση της κυβέρνησης με τα ενίκια, με την επιδότηση των ενικίων, αλλά στην αγορά βιώνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή λήγουν συμβάσεις και κάποιοι ιδιοκτήτες κάνουν έξωση τους ενοικιαστές. Όταν κάποιος θέλει να πάει να νοικιάσει και μαθαίνει ότι θα γίνει το ακίνητό του... Έχουμε τέτοια περιστατικά και στην Καβάλα, κύριε Μεταξά? Έχουν ακουστεί, ναι. Πλέον δεν θέλουν να νοικιάζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε καφέ και σε εστίαση ακίνητα. Ναι. Εκεί που λήγουν συμβάζει να ανανεώνονται. Πάρα πολλά συμβάζουν, ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Πόσες συνολικά είναι έτσι οι επιχειρήσεις εστίασης στην Καβάλα, είναι αρκετές? Αν υπολογίσουμε καφέ και εστίαση, είμαστε τουλάχιστον μαζί με την Θάσο, είμαστε τουλάχιστον στις 3.000. 3.000, είναι αρκετές οι επιχειρήσεις. Ναι, αυτές. Πάρα πολύ. Ναι. Μα μην ξεχνάμε ότι το τουριστικό προϊόν έχει Καβάλα που πουλάει. Δεν έχει ούτε καμιά βαριά βιομηχανία, εκτός από τα λιπάσματα και τα πετρέλαια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο χώρο μας. Ο τουρισμός και καφέ και εστίαση υπάρχει. Θα ανοίξουν όλες οι επιχειρήσεις, κύριε Μεταξά, τι λέτε? Το θέμα δεν είναι αν θα ανοίξουν, το θέμα είναι αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Διότι πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι ότι όταν θα έρθει ο χειμώνας, ίσως κάποιες να κλείσουν και να μην ξανανοίξουν. Ναι. Μπορεί το καλοκαίρι κουτσά στραβά να ανοίξουν επειδή ίσως τα έξοδα είναι λιγότερα, ίσως όλοι ευελπιστούμε σε μια παραπάνω κίνηση. Δεν ξέρουμε αν τουριστικά θα έχουμε δουλειά, δηλαδή αν θα έχουμε τουρισμό. Ναι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα συντελέσουν στο κατά πόσο θα παραμείνουν οι επιχειρήσεις μας βιώσιμες. Ναι. Το ίδιο βεβαίως μεγάλη ανησυχία επικρατεί και για το τι θα γίνει και με τους εργαζομένους. Φυσικά, διότι σωστές οι επιδοτήσεις μέχρι στιγμής, αλλά από εκεί και πέρα στο ξεκίνημα θα έχουμε την ίδια δουλειά, θα χρειαστούμε όλους τους εργαζομένους, θα έχουμε τουριστική κίνηση ώστε να τους κρατήσουμε το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση από την δική της πλευρά πώς βοηθάει την εστίαση?
Με κανέναν τρόπο η τοπική αυτοδιοίκηση εννοείται για Δήμο. Για το Δήμο εννοώ. Σε επίπεδο Δήμου έχουμε δεχτεί μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Ο Δήμαρχος είναι πάντα κοντά μας. Ναι. Δεν χρεωθήκαμε τα τέλη κοινόχρηστου χώρου για το 2020. Γιατί στην ουσία 4 μήνες μόνο δουλέψαμε. Δεν ξέρουμε για το 2021 τι θα γίνει, πόσους μήνες θα δουλέψουμε. Για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης ισχύει αυτό, κύριε Μεταξά, ή υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις? Όχι, όχι. Καφέ και εστίασης. Οι κοινόχρηστοι χώροι δεν εισπράχτηκαν καθόλου έσοδα. Το θέμα είναι ότι από πλευράς περιφέρειας εκεί έχει κολλήσει μία επιστρεπτέα προκαταβολή σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ναι. Ακόμα δεν έγινε η εκταμίευση. Ναι, αυτό είναι. Ξέρετε, όλα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλονται, αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι. Ναι. Όλα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλονται, είτε από πλευράς κυβέρνησης, είτε από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε περιφέρειας, πρέπει να δίνονται τη σωστή στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα, αλλά αυτά πρέπει να ξεπερνούνται. Αναφέρεστε στην περιφέρεια τώρα. Στην περιφέρεια και γενικά. Δηλαδή, όταν εξαγγέλλονται κάποια μέτρα τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και έχουμε πιάσει Απρίλιο και δεν έχουν δοθεί, αν πεθάνει ο ασθενής, τι να το κάνω μετά να το βοηθήσεις? Γιατί στην ουσία ασθενείς είμαστε. Ναι. Και η εστίαση και τα καφέ. Ναι. Πρέπει την κατάλληλη στιγμή να έρθουν τα μέτρα ώστε να κρατηθούμε ζωντανοί για να επανεκκινήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Έτσι είναι, κύριε Μεταξά, όπως τα λέτε τώρα. Βλέπετε το άνοιγμα να γίνεται στις 15 Απριλίου? Ένας Θεός ξέρει, διότι έτσι όπως πάνε η αύξηση των κρουσμάτων, κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι η απόφαση της κυβέρνησης. Διότι είδαμε και σαν κλάδος το είχαμε πει, ότι τέτοιου είδους μέτρα με μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να έχουν επιτυχία. Ναι. Εγκλωβίσαμε τους καταναλωτές, τους πολίτες, 5 μήνες χωρίς καφέ, χωρίς εστιατόρια, χωρίς ταβέρνες. Και τι κάνανε? Ή συνοστίζονται σε πλατείες, παραλίες, τύπους, ή σε σπίτια, με αποτέλεσμα να μεταδίδονται πιο πολύ και να αυξάνονται τα κρούσματα. Οπότε τι κάναμε? Και την οικονομία σκοτώσαμε και τα κρούσματα αυξάνονται. Αν αποφασίσει η κυβέρνηση να ανοίξει τα καφέ και την εστίαση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είχαμε το καλοκαίρι, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα και επιδημιολογικά, αλλά και οικονομικά. Να δούμε τις αντοχές μας. Να δούμε θα αντέξουμε να μείνουμε ανοιχτοί. Να δούμε ποιοι θα αντέξουν να μείνουν ανοιχτοί. Να δούμε αφού ξεκινήσουμε τι είδους βοήθεια θα ζητήσουμε. Γιατί και για μας είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν έχει ξανατύχει να κλειδώνουμε την πόρτα μας τον Νοέμβριο και μέχρι τον Απρίλιο να μην μπούμε στην επιχείρηση. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε όταν θα ξεκινήσουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Μεταξά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Εδώ είμαστε βεβαίως και παρακολουθούμε και εμείς μαζί σας όλες τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά της οικονομίας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συζητήσουμε μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Μάρκο Δέμπα, τα νέα μέτρα που ανήγγειλαν νωρίτερα ο Υπουργός των Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Να δούμε αν είναι στη σωστή κατεύθυνση και το τι μέλη γενέστε αργότερα. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλή εβδομάδα για όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, έχουμε νέα μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο, για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζομένους αλλά και για τους ανέργους, όπως ανήγγειλαν νωρίτερα οι δύο υπουργοί. Ξεχωρίσατε κάτι το ιδιαίτερο, κύριε πρόεδρε? Είναι μέτρα τα οποία έχουμε δει και απλά υπάρχει μια παράταση αυτών? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ήταν αναμενόμενα μια νέα σειρά μέτρων από τη στιγμή που συνεχίζει η οικονομία και βασικοί κλάδοι της οικονομίας να παραμένουν κλειστοί. Επομένως, αυτά τα οποία έτσι κι αλλιώς μας προετοιμάζαν ότι θα υπάρξει μια νέα δέσμη μέτρων για τον Απρίλιο, βλέπουμε ότι σήμερα οι δύο υπουργοί, αλλά και λίγο νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσαν κάποια σημαντικά, θα έλεγα, μέτρα στήριξης για τις πληττόμενες και τις κλειστές επιχειρήσεις για τον μήνα Απρίλιο.
Θα έλεγα ότι καταρχήν η δέσμη αυτή δεν διαφέρει σε κάτι ουσιαστικό με αυτά που είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τι εννοώ, βλέπουμε πάλι τις αναστολές των πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών πάνε πιο πίσω. Βλέπουμε ότι επίσης και για τις επιταγές δίνεται ακόμα ένας μήνας παράτασης για όσες λήγουν μέχρι τις 30 Απριλίου. Βλέπουμε ότι για τις κλειστές επιχειρήσεις για τον μήνα Απρίλιο δεν θα πληρώσουν, δηλαδή τα κάρτα τα οποία φαντάζομαι θα ανακοινωθούν σήμερα-αύριο, δεν θα πληρώσουν το ενίκιο τους, ενώ για τις πληττόμενες θα είναι μόνο το 40%. Αυτό το μέτρο έτσι κι αλλιώς τα είχαμε ξαναδεί. Βλέπουμε ότι επεκτείνεται το μέτρο του προγράμματος Γέφυρα για την δεύτερη, θα λέγαμε το δεύτερο κύκλο. Περιμένουμε την επιστρεπτέα 7, δεν ανακοινώθηκε βέβαια σήμερα, αλλά είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Έτσι από τον Υπουργό Οικονομικών νωρίτερα, ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Και καθώς επίσης βλέπουμε και τις αναστολές πληρωμών για τους εργαζόμενους, άδειες ειδικού σκοπού, θα συνεχίζουν να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Δίνεται η παράταση, μετά βλέπουμε για τους ανέργους. Εγώ κρατάω δύο χαρακτηριστικά σήμερα, τα οποία ανακοινώθηκαν, μάλλον από χθες ήδη, λίγο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ότι θα βγουν δύο νέα προγράμματα στήριξης της εστίασης και του τουρισμού. Από περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Το οποίο μάλιστα ίσως να ανακοινωθεί και τις πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, όπου θα περιλαμβάνει μία πολύ ισχυρή χρηματοδότηση, π.χ. για τις επιχειρήσεις εστίασης, που από ό,τι φαίνεται μάλλον μετά τις 15 Απριλίου θα ανοίξουν όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς χώρους, θα τους δώσει τη δυνατότητα να καλύψουν δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες, πράγμα που σημαίνει ότι όταν θα πάει να ανοίξει η επιχείρηση και θα χρειαστεί να φορτώσει το κατάστημά του, τον χώρο του, την ταβέρνα του, το εστιατόριό του, με υλικά, με πρώτες μερίδες, με εμπορεύματα, θα το χρηματοδοτήσει. Και το ίδιο θα βγει και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τον τουρισμό, που και αυτός, από ό,τι φαίνεται, 14 Μαΐου θα είναι η ημερομηνία έναρξης του τουρισμού στη χώρα μας. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, μιλούσαμε προηγούμενα με τον κύριο Μεταξά, τον γραμματέα των καφεζιθοπολών εδώ στην Καβάλα. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι ναι, μεν εξαγγέλλονται πολλά μέτρα και στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία που καθυστερούν αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστό άμεσα. Κοιτάξτε, αυτό πιστεύω το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Και ουσιαστικά το μόνο πρόγραμμα που είδαμε πραγματικά να τρέχει ήταν η επιστρεπτέα από την 1 μέχρι την 6, που κυριολεκτικά μέσα σε λίγα 48 ώρα βλέπαν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες τα ποσά που δικαιούνταν στο τραπεζικού τους λογαριασμούς. Αυτό ακριβώς περιμένουμε και τώρα. Και το ζητούμενο ποιο είναι. Όταν επομένως η κυβέρνηση σχεδιάζει, ας πούμε για παράδειγμα τον τουρισμό που λέμε 14 Μαΐου, ή και την εστίαση που θα είναι στις λίγο νωρίτερα από ό,τι φαίνεται, πριν το Πάσχα. Αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παραμείνει ο τουρισμός πάνω από 8 μήνες, ίσως και παραπάνω, η εστίαση κλείνει πλέον τους 5 με 6 μήνες. Αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές, είναι ανενεργές, έχουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας για να ανοίξουν την επόμενη μέρα. Αυτές επομένως οι επιχειρήσεις, αν είναι να τους δώσεις ένα βοήθημα, μία ενίσχυση, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν πρέπει να τους το δώσεις, για παράδειγμα, τέλος Ιουνίου. Θα είναι αργά. Θα πρέπει τα προγράμματα αυτά τα οποία ανακοινώνονται, είτε λέγονται της εστίασης είτε του τουρισμού, θα πρέπει τουλάχιστον 10 μέρες πριν, να μην πω και πιο πολύ, θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να έχουν ανακοινωθεί, να μπορέσουν επιχειρήσεις τάχιστα μέσα από την πλατφόρμα να κάνουν την αίτησή τους και σε 48 ώρες πραγματικά να δούνε και τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αλλιώς θα δούμε επιχειρήσεις οι οποίες θα αδυνατούν να ανοίξουν επειδή έχουν έλλειψη ρευστότητας εδώ και τόσους μήνες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, βλέπετε ότι η ελληνική οικονομία άντεξε όλη αυτή τη διαδικασία των lockdown των επαναλαμβανόμενων. Σίγουρα δεν τη βοήθησε την οικονομία, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται ότι άντεξε.
Το άντεξε βέβαια με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Για ποιο λόγο? Η πραγματική αποτίμηση θα γίνει όταν ανοίξει πλήρως η οικονομία. Όταν θα σταματήσουν οι ενισχύσεις και τα βοηθήματα και της κυβέρνησης. Όλα αυτά, ναι. Όλες αυτές οι αναστολές, όλες οι πληρωμές ειδικού σκοπού, όλες οι επιστρεπτές και μη επιστρεπτές, όταν θα σταματήσουν αυτά τα βοηθήματα, τότε πραγματικά θα έρθει ο μεγάλος απολογισμός. Τότε θα δούμε ποιες επιχειρήσεις διαχειριστήκανε σωστά όλο αυτό το χρονικό διάστημα αυτή την κρίση, πόσες επιχειρήσεις θα αντέξουνε και πόσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανοίξουν την επόμενη μέρα. Άρα το βασικό είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μέχρι σήμερα, γιατί να σας πω την αλήθεια, αυτό το βλέπουμε και από τα στοιχεία του επιμελητηρίου. Ναι. Το 2020 έκλεισε με θετικό πρόσημο διαγραφές με εγγραφές. Είχαμε περισσότερες εγγραφές, περίπου 400 πλάς, σε σχέση με διαγραφές. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι το 20, και αυτό έγινε και στο σύνολο της χώρας, έτσι, όχι μόνο, δεν είναι μια εξαίρεση καβάλα, σημαίνει ότι κάτι έγινε. Αλλά για ποιο λόγο να έρθει κάποιος να κάνει διαγραφή όταν είναι κλειστός και όταν ακόμα παίρνει τις επιστρεπτές ή κάποια άλλα επιδόματα. Ναι. Αυτή η εικόνα επομένως θα έρθουμε πιθανόν τέλος Μαΐου, Ιούνιο, να κάνουμε τότε μια πραγματική κουβέντα τι έχει συμβεί στην πραγματική οικονομία. Ναι. Και πολλές φορές έχουμε συζητήσει, κύριε Πρόεδρε, και για τις επιστρεπτές να γίνουν μη επιστρεπτές, δηλαδή ένα είδος επιχορήγησης για να βοηθηθούν ουσιαστικά επιχειρήσεις, ένα ζήτημα το οποίο ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν εδώ να πούμε ότι στις επιστρεπτές καταφέραμε πολλά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς, οι 4, οι 5 και οι 6, το 50% από την αρχή ήταν μη επιστρεπτέα. Ναι. Πρόσφατα πλέον ανακοινώθηκε ότι και οι 1, οι 2 και οι 3, το 50% θα είναι μη επιστρεπτέα. Το δεύτερο το οποίο επίσης έχει ανακοινωθεί είναι ότι από εκεί που λέγανε για 12 με 24 δόσεις η αποπληρωμή, και κάποιες από αυτές θα ξεκινούσαν τώρα, η αποπληρωμή πλέον έχει πάει για τον Ιανουάριο του 2022 και πέρα και θα φτάσει, λέει, τις 60 δόσεις. Άρα κάποια πράγματα βήμα-βήμα τα πετυχαίνουμε. Ακούει, πιστεύω, η κυβέρνηση και αφουγκράζεται. Εκτιμώ ότι στο τέλος για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί και φαίνεται και από τα οικονομικά του στοιχεία, θέλω να πιστεύω, και αυτή είναι και η πρότασή μας, να υπάρχει 100% απαλλαγή αυτής της επιστροφής. Και είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν αυτές οι επιχειρήσεις. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός και η εστίαση. Έχει και άλλους κλάδους που έχουν πληγεί 100% όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Τώρα θέλω να σας πάω λίγο, κύριε Πρόεδρε, στο βιομηχανικό πάρκο της Καβάλας, όπου υπήρξε και μία συνεδρίαση και συζητείται και το θέμα των εξώδικων σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει μισθώσεις. Κύριε Πρόεδρε, τι πραγματικά, τι συμβαίνει με τις μισθώσεις? Βεβαίως. Κοιτάξτε, το βιοτεχνικό πάρκο της Καβάλας είναι γνωστό ότι είναι ένας χώρος και πάλι μία πονεμένη κατάσταση που ευτυχώς εδώ και ένα χρόνο έχουμε κατορθώσει μέσα από την σωστή συνεργασία επιμελητήριο, περιφέρεια και δήμος να έχουμε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο εδώ και ένα χρόνο περίπου με πρόεδρο τον Παύλο τον Τσουμάκη και με τα υπόλοιπα μέλη που είμαστε ένα πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που συμμετέχει και ο Δήμαρχος και άλλοι εκπρόσωποι της περιφέρειας και εγώ σαν επιμελητήριο. Προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε το βιοτεχνικό πάρκο βιώσιμο και λειτουργικό. Αυτό που ήταν ο σκοπός εξ αρχής. Να μπορέσουν να πάνε οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε έναν φθηνό χώρο να εγκατασταθούν έχοντας και τις σχετικές υποδομές. Αυτό το οποίο γίνεται επομένως, και είναι σαφές, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι όταν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει ένα βιοτεχνικό πάρκο, μια εταιρεία, η οποία έχει συσσωρευμένες υποχρεώσεις εδώ σχεδόν και μια δεκαετία. Έχει οικοπεδούχους, οι οποίοι κάποιοι πληρώνανε, κάποιοι δεν πληρώνανε. Όταν υπάρχουν επομένως ανοιχτά μέτωπα, έπρεπε αυτά βήμα-βήμα να συμμαζευτούν. Αυτό το οποίο έγινε από την πρώτη στιγμή και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο του ΒΙΟΠΑ, ήταν να έρθει σε επαφή με τους περίπου 20 οικοπεδούχους. Α, είναι οι 20 αυτοί οι οποίοι οφείλουν, κύριε Πρόεδρε?
Ναι, όχι όλοι. Όχι. Να δει τη διάθεσή τους και την πρόθεση όσον αφορά το τι σκέφτονται. Ναι. 10 περίπου εξ αυτών των επιχειρήσεων δείξανε τη διάθεση και πληρώσανε και μισθώματα και παλιές υποχρεώσεις και γι' αυτό φυσικά μπήκαν και στα ταμεία του βιοτεχνικού πάρκου κάποια ποσά τα οποία βοήθησαν τη διοίκηση και τον πρόεδρο να κάνει ρυθμίσεις, να πληρώσει υποχρεώσεις παλιών ετών, φορολογικές, ασφαλιστικές, ανθρώπους τους οποίους χρωστούσε το βιοτεχνικό πάρκο. Άρα η πρώτη κίνηση ήταν αυτή. Η δεύτερη κίνηση, η οποία και γι' αυτό μάλιστα είχαμε και δύο περίπου με διοικητικά συμβούλια μέσα σε 15 μέρες, ήταν τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι είτε δεν απαντάνε, είτε δεν τους βρίσκουμε, είτε έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Ως ήθιστε επομένως, ένα μέσο επίσημο είναι ένα εξώδικο. Το εξώδικο αυτό, χωρίς να τρομάζει τον κανέναν, καθέναν μας, ήταν ότι π.χ. ο Μάρκος ο Δέβας που έχει ένα οικόπεδο, του λέμε ότι έχεις αυτό το οικόπεδο. Έχεις υπογράψει μία σύμβαση με το Βιοπά το 2010-2011. Έχεις πληρώσει αυτό, από τότε δεν έχεις πληρώσει τίποτα, αυτό είναι το ποσό που σου αναλογεί και πρέπει να μας απαντήσεις τι θα κάνεις. Αυτό ήταν το εξώδικο σε αυτή τη φάση την οποία μιλήσαμε. Από εκεί και πέρα είχαμε περίπου 3-4 απαντήσεις πάλι με εξώδικα των επιχειρήσεων, όπως έπρεπε. 2-3 μιλήσανε προσωπικά με τον πρόεδρο και όπως το γνωρίζουμε κιόλας υπάρχουν και άλλες 3-4 επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργούν. Είτε έχουν φύγει, είτε έχουν χρεοκοπήσει, είτε δεν υπάρχουν. Και εδώ είναι το επόμενο βήμα της διοίκησης, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε πλέον. Έχουμε αυτούς οι οποίοι κατά ένα μεγάλο ποσοστό πληρώνουν και συνεχίζουν, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους που κάποιοι θέλουν να παραμείνουν, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους βοηθήσουμε και αυτούς να μπορέσουν να πληρώσουν αυτά τα οποία θέλουν και κάποιοι οποίοι θέλουν να αποχωρήσουν. Θα το κρίνουμε και αυτό. Θα μας πούνε και οι δικηγόροι. Να ξέρετε ότι το ΒΙΟΠΑ είναι μέσα από δημόσιους φορείς. Ουσιαστικά είναι ένα δημόσιο χρήμα και πρέπει να παίρνουμε και κάποιες αποφάσεις που δεν θα κατηγορηθεί κανένας μας ότι κάνουμε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Ναι. Από την άλλη, είναι πολλές οι οφειλές, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή είναι υψηλό το ποσό? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μένει πλέον, που θα λέγαμε είναι ένας βραχνάς, είναι το τραπεζικό δάνειο. Ναι. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλές με την έννοια σε σχέση με το δάνειο. Πλησιάζαν περίπου τις 60-70 χιλιάδες ευρώ, που ένα μεγάλο μέρος έχει ρυθμιστεί, έχει αρχίσει και αποπληρώνεται. Ναι. Και σε δεύτερη φάση θα δούμε τι γίνεται με το τραπεζικό δάνειο. Θα έρθουμε, φαντάζομαι, σε επαφή στη συνέχεια για να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε και αυτή την υποχρέωσή μας. Ναι. Ναι. Και ένα επόμενο βήμα θα είναι φυσικά ότι επειδή υπάρχουν αδιάθετα οικόπεδα, να προβάλλουμε το θετικό του βιοτεχνικού πάρκου κοντά στο λιμάνι, κοντά στην πόλη, στην Εγνατία Οδό, φθηνά οικόπεδα σε σχέση με το τι κυκλοφορεί στην αγορά, χώρος ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα, επειδή είναι βιοτεχνικό πάρκο, κάποιες μελέτες, κάποιες άδειες να μην απαιτούνται. Το βιοτεχνικό πάρκο είναι επιλέξιμο να μπαίνει στα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου ή του Leader ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πολλά πράγματα είναι θετικά πλέον και ας ελπίσουμε να φύγει και αυτή η πανδημία και πραγματικά οι επενδυτές να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Μακάρι, λοιπόν. Να πάμε λίγο και στον τουρισμό, κύριε Πρόεδρε. 14 Μαΐου λέγεται, διαστόματος του κυρίου Θεοχάρη, ότι θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τι βλέπετε να συμβαίνει φέτος? Κοιτάξτε, θέλουμε να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, βέβαια με κάποιους παραμέτρους. Ήδη συζητάμε με τους ανθρώπους του τουρισμού, που είναι πιο εξειδικευμένοι, θα έλεγα, ίσως και από εμάς, δηλαδή τους ξενοδόχους, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τους πράκτορες. Ναι. Πρόσφατα είχαμε μια πολύ ωραία τηλεδιάσκεψη με στελέχη του Ινστιτούτου των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της ΓΕΣΕΒΕ, μόνο για τον τουρισμό, για το κομμάτι αυτό το οποίο μάλιστα θα αποτυπωθεί και μέσα στη μελέτη έρευνα που θα μας παραδοθεί σε λίγο από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ. Όπου εκεί πραγματικά ήταν και ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Καβάλας, της Στάσου, των οικιαζομένων δωματίων, τουριστικοί πράκτορες, που έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση για το τι συμβαίνει, ποια είναι τα προβλήματα και τι προτείνει, θα λέγαμε, και ο κλάδος. Αυτό που φαίνεται ότι εμάς έτσι κι αλλιώς το λέμε συνεχώς, η περιοχή μας στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στον οδικό τουρισμό. Άρα το σημείο κλειδί, το οποίο δυστυχώς πέρυσι είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα, είναι οι κάθετοι άξονες, οι πύλες εισόδου, κυρίως της Νυμφαίας, αλλά και όχι μόνο. Έτσι είναι και της Εξοχής, είναι και των Κήπων,
είναι απάνω και της Ορεστιάδος Δαδιάς. Επομένως, αυτό το οποίο λέμε σε οποιαδήποτε συζήτηση και μεταφέρουμε και στον Υπουργό Τουρισμού αλλά και στα άλλα αρμόδια Υπουργεία είναι ότι αν δεν ανοίξετε, για παράδειγμα, την Ιμφαία, να μην ανοίξετε και τον τουρισμό. Δεν υπάρχει νόημα να μας ανοίξετε τα ξενοδοχεία όταν ουσιαστικά δεν θα μπορεί να... Είπε όμως, δεσμεύθηκε ο κύριος Θεοχάρης ότι θα ανοίξει η Ιμφαία. Δεν γίνεται και διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε. Και εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουμε καμία έκπληξη όπως είχαμε και πέρυσι. Ναι. Είναι ευχάριστο ότι ήδη σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού ήταν στη Σερβία και υπέγραψε με την αντίστοιχη Υπουργό της Σερβίας μνημόνιο συνεργασίας και ότι όσοι έχουν το εμβόλιο, οι Σέρβοι, φίλοι μας, θα μπορούν να έρχονται χωρίς άλλον έλεγχο στην περιοχή μας. Ναι. Νομίζω αντίστοιχες, θα λέγαμε τέτοιες συνεργασίες θα υπάρξουν και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ενδιαφέρει η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά και όχι μόνο. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η Αγγλία, τι θα κάνει η Γερμανία. Αλλά το μεγάλο στίχημα που είναι ο εμβολιασμός, νομίζω ότι στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες χώρες και μακάρι να επιταχυνθούν και στις υπόλοιπες χώρες έτσι το πιστοποιητικό εμβολίου να βοηθήσει πάρα πολύ στην ελεύθερη μετακίνηση των επισκεπτών στην περιοχή μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συζητώντας βεβαίως μετά την οικονομία. Είναι σημαντικός ο αριθμός των διασωληνωμένων που έχουμε συνανθρώπων μας. Θα το επαναλάβω, είναι 738 οι συνάνθρωποι μας. Ένας αριθμός τον οποίο δεν έχουμε δει, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κορύφωση ίσως αυτού του τρίτου κύματος κορονοϊού που πλήττει την χώρα μας. Παράλληλα με τις μεταλλάξεις αυτού και βεβαίως και τις συνεχόμενες δράσεις από την κρατική μηχανή από την άλλη, τόσο με τα self-test που θα διατίθενται στα φαρμακεία, όσο και βεβαίως με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, θα έλεγα. Στις 2 του Απρίλη, να σας επαναλάβω, ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους πολίτες από 65 έως 69 ετών που θέλουν να εμβολιαστούν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το ρεπορτάζ το οποίο αφορά κοιτά της οικονομίας και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αναφέρθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι θα στηριχθεί η οικονομία όσο μπορεί η κυβέρνηση θα το πράττει αυτό για να μην υπάρξουν κενά, τα οποία αναπόφευκτα βεβαίως θα είναι υψηλά. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να διασωθεί. Τώρα, εσείς θα παραμείνετε στο ένα channel. Σε λίγα λεπτά από τώρα ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Απόστολα Τζεμιδάκη και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, για ό,τι νεότερο ενημερώνεστε στο www.1news.gr. Καλό σας βράδυ. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ακόμη 7 μονάδες στο ΑΕΠΣΕ, ορίζοντα εξαετίας πέρα και πάνω από την φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και να δημιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εγώ θα πω μόνο ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, εφόσον υλοποιηθεί όπως το σχεδιάζουμε, έχει την δυνατότητα να προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ορίζοντα εξαετίας, πέρα και πάνω από την φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας. Οι δράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο σχέδιο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο αγγίζουν τις 160. Είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφορούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται σε πολύ συγκεκριμένα χροδιαγράμματα, απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα γιγαντίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ.
32 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η εξασφαλισμένη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό, προσθέτοντας τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, εκτιμούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολική πόρη ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο λογαριασμός μας δείχνει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αν και με πεπερασμένους πόρους. Το σημαντικό είναι να επανέλθουμε, να επιστρέψει η οικονομία στην ανάκαμψη. Αυτό είναι το κλειδί, είπε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Ο λογαριασμός σημαίνει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με πεπερασμένους πόρους. Ναι. Και, πολύ σημαντικό, την δυνατότητα της οικονομίας να προχωρήσει σε ανάκαμψη την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό είναι το κλειδί, έτσι. Δεν είναι το κλειδί να ξοδεύουμε δανεικά λεφτά. Το κλειδί είναι να επανέλθουμε. Το πότε θα ανοίξει και ποια θα είναι η ροή του τουρισμού δεν το ξέρουμε. Συνεπώς, τα μέτρα σχεδιάζονται κάθε φορά στη βάση αυτών που γνωρίζουμε. Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση πρόσθετα μέτρα επιδότησης δαπανών που είναι πρόσθετα σε αυτά που συνέβησαν το 2021. Υπάρχει το γέφυρα 2 που αφορά τις οφειλές της τράπεζες και υπάρχει και ένα πακέτο μέτρων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης που θα τα θα εξηγήσουμε πού θα είναι οι αναστολές στις επόμενες μέρες. Ναι. Όσο συνεχίζεται το πλήγμα, συνεχίζεται η στήριξη, αλλά με πεπερασμένους πόρους και μεγαλύτερη στόχευση.